Είναι μια συναυλία προς τιμήν του Μίκη Θοδωράκη στη Σάμο στο φεστιβάλ Μανώλης Καλομύρης. Εκεί με πρωτοάκουσε. Ήρθε στα καμαρίνια να συγχαρεί όλους τους τραγουδιστές. Τότε μου είπε ότι είσαι πολύ καλός λαϊκός τραγουδιστής. Θα μπορούσε να πεις πολύ καλά το τραγούδι του νεκρού αδερφού. Είναι από τα σπουδαιότερα έργα του Μίκη. Εγώ το θεώρησα τότε μια φιλοφρόνηση στιγμής. Όμως μετά από 8 μήνες με κάλεσε ο Μίκης στο σπίτι του για να συζητήσουμε. Ήθελε να επανεκτελέσει το έργο αυτό 40 χρόνια μετά, διότι το 1961 που βγήκε που κυκλοφόρησε σε βινίλιο το τραγούδι του νεκρού αδερφού, κάποια τραγούδια είχαν λογοκριθεί λόγω πολιτικών καταστάσεων και ήθελε πια να το βγάλει ολοκληρωμένο. Εντάξει, οπότε ξεκίνησε μια συνεργασία σε προσωπικό επίπεδο, εκμάθησης, συζήτησης. Επανεκτελέστηκε το έργο. Στο έργο αυτό συμμετέχουν και η Νένα Βενετσάρου και ο Γιάννης Μπέζος. Μετά από ένα χρόνο, το 2002, κάναμε άλλο ένα δίσκο με το Μίκη επανεκτελέσεις ερωτικών τραγουδιών. Γιατί ο Μίκης έχει και αυτή την πλευρά. Έχει γράψει πάρα πολλά ερωτικά τραγούδια. Και πολύ ωραία ερωτικά τραγούδια. Πολύ ωραία, ναι. Η αλήθεια είναι. Και ένα τραγούδι ήταν ανέκδοτο, το «Η αγάπη είναι φωτιά» σε στίχους της Ελένης Γιώγα, που έδωσε και τον τίτλο του δίσκου. Οπότε από εκεί ξεκινάει μια συνεργασία με το Μίκη σε επίπεδο και ζωντανών εμφανίσεων, με συναυλίες στο Ηρώδιο, στο Μέγαρο. Με την Λαϊκή Ορχήστρα Μίκη Θοδωράκη ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο. Κάναμε μια περιοδία το 2003 στην Αυστραλία. Έχει επηρεάσει η σχέση σου με τον Μίκη την αντίληψή σου για τα πράγματα γενικώς? Γιατί μιλάμε για έναν πολύ μεγάλο Έλληνα. Εντάξει, έτσι ακριβώς. Ο Μίκης είναι ένας πολύ μεγάλος Έλληνας. Θεωρώ ότι είναι το μεγαλύτερο ζών μνημείο του ελληνικού πολιτισμού αυτή τη στιγμή. Μ' αρέσει όταν βρίσκομαι με τον Μίκη, μ' αρέσει να τον ακούω. Έχει πάρα πολλά πράγματα να πει αυτός ο άνθρωπος. Με επηρεάζει ο λόγος του και θεωρώ τον εαυτό μου πάρα πολύ τυχερό που τον γνώρισα. Δώσατε μια συναυλία στη Νέα Σμύρνη, στο φεστιβάλ, που έγινε με πάρα, πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και οφείλω να το πω, ήμουν και καλεσμένος και δεν πήγα, και να στείλουμε πολλά φιλιά και στο